ότι γίνονται, λέει, ακυρώσεις ή γίνονται ακυρώσεις τελευταία στιγμής στα κέντρα αναψυχής. Κύριε Λεβέντη μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Πώς είστε? Χρόνια πολλά. Καλά είμαι. Ωραία. Να σας πω τώρα, έχουμε ακυρώσεις, είχαμε ακυρώσεις, τι συμβαίνει? Είχαμε ακυρώσεις στην παραμονή της πρωτοχρονιάς της τελευταίας στιγμής. Γιατί? Κάποιες έχουν αποδοθεί στις λοιμώξεις της εποχής. Είναι αλήθεια, είναι ούλη άρρωστη, κύριε Λεβέντη. Κάποιοι από την παρέα και χαλούσε η παρέα. Ναι. Και εμείς έχουμε αποδώσει βέβαια και σε κάποιο βαθμό τα στενά ωράρια τα οποία λειτουργούμε αυτή την περίοδο. Και πραγματικά είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Το θέσαμε ενώπιον του αρμόδιου Υπουργού των Εσωτερικών με επιστολή μας αυτό, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρει κάποια απάντηση. Θυμήστε με, επειδή η αλήθεια να λέγεται, θέλω να σας το επισημάνω, ότι δεν είμαι πλέον δυστυχώς βάσει της καθημερινότητας. Δεν βγαίνω, ναι. Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει εκεί έξω τα τελευταία λίγα χρόνια. Τι είναι τα ωράρια τώρα? Να πούμε ότι έχουμε χειμερινό ωράριο σε ισχύ τώρα, ναι. Που είναι τις καθημερινές 2 και την Παρασκευή και το Σαββάτο 3. Τώρα οι παραμονές όλες έχουν πέσει σε καθημερινές. Οπότε η ώρα η οποία τα κέντρα αναψυχής πρέπει να κλείσουν είναι 2 η ώρα, με εξαίρεση τα μουσικοχορευτικά, τους οποίους έχουν δοθεί και πολύ σωστά έχει δοθεί παράταση κατά μια μισή ώρα. Τα μουσικοχορευτικά είναι και τα κλαμπς. Ακριβώς. Ναι, γιατί πάνε όλοι μετά το Happy New Year. Μετά, άρα μετά να πας και να φύγεις, δεν χρειάζεται να βγεις καθόλου. Ναι. Ναι. Αλλά έχουμε το πρόβλημα που δημιουργείται σε άλλους χώρους, που κάποιοι από τους συμπολίτες μας επιλέγουν να αλλάξουν τον χρόνο σε μια ταβέρνα, η οποία έχει και μουσική, θα πάνε αργά για να μην μεσολαβήσει πολύς χρόνος με την αλλαγή του χρόνου. Ναι. Και θα πάνε γύρω στις 10.30-11 και θα αλλάξει ο χρόνος εκεί. Δεν μπορούν άρον-άρον στις 2 η ώρα να εγκαταλείψουν τον χώρο που έχουν πάει και να τρέχουν, να ψάχνουν για έναν άλλο χώρο να συνεχίσουν τη διασκέδαση. Ναι. Και εξηγήσαμε στην επιστολή μας με σαφήνεια στον Υπουργό ότι αυτό δημιουργεί περισσότερα προβλήματα το να μην δοθεί παράταση. Τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μες στον χώρο εδώ και κάποιες δεκαετίες, με εξαίρεση ελάχιστες χρονιές δεν είχαν δοθεί παρατάσεις, αλλά υπήρχε μία σιωπηλή ανοχή από μέρους της αστυνομίας και επέμβαινε εκεί όπου υπήρχε κάποιο εξόφθαλμο πρόβλημα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και το πρόβλημα με τις... σε κάποιες περιοχές υπάρχει και το πρόβλημα της ηχορύπανσης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Λεβέντη. Ναι. Ακούστε να σας πω και θα καταλάβετε αμέσως. Ναι. Καταρχήν, όταν λέμε να δοθεί παράταση, παραδείγματος χάρη μέχρι τις 4, δεν σημαίνει ότι όλα τα κέντρα αναψυχής θα χρησιμοποιήσουν αυτό το ωράριο. Πέραν από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα τα οποία δεν θα λειτουργήσουν την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Α, ναι. Βεβαίως. Γιατί? Δεν συμφέρει. Για διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι και το ωράριο, το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν τους συμφέρει να ανοίξουν. Ναι, να το πούμε καθαρά. Ναι. Δεν είναι θέμα. Ναι, επιχείρηση είναι στο κάτω-κάτω. Ναι. Από την άλλη, όλοι μας δεν θα κοιμηθούμε στις 2 η ώρα. Είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Δηλαδή, εκεί που λειτουργούν τα κέντρα αναψυχής, καθόμαστε και στο σπίτι μας και διασκεδάζουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και εκεί που υπάρχει, λέμε, οι ίδιοι επιχειρηματίες, γιατί συζήτησα χθες με κάποιους επιχειρηματίες, ναι. Μου είπαν δεν θα λειτουργήσουμε, γιατί είμαστε σε μια γειτονιά, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στους περίοικους και αποφάσισαν οι ίδιοι να μην λειτουργήσουν. Περιμένετε, αυτοί που είναι σε γειτονιές όμως δεν λειτουργούν έτσι κι αλλιώς άλλες μέρες του χρόνου? Ναι, ενώ θα λειτουργούσαν την παραμονή με ένα άλλο ύφος. Α, έτσι, θα το μετέτρεπαν, ας πούμε, να το έκαναν πιο δυνατό. Θα είχαν ένα πρόγραμμα, ναι. Επιτρέπεται. Θα είχαν μουσική. Μάλιστα, επιτρέπεται αυτό όμως να γίνεται, δηλαδή ένα εστιατόριο επιτρέπεται? Δεν ξέρω, ρωτάω. Επιτρέπεται ένα εστιατόριο να γίνεται μουσικοχορευτικό? Όχι, δεν γίνεται μουσικοχορευτικό. Μπορεί να έχει μουσική όμως και μπορεί να έχει και διασκέδαση. Αυτό το οποίο ελέγχει αυτό το πρόβλημα είναι ο νόμος για τον ήχο, που περιορίζει την ένταση, βέβαια, ένταση του ήχου που διαχέεται στον εξωτερικό χώρο. Εντάξει, και σου λέει παρά να ανοίξω και να είμαι ένα εστιατόριο όπως πάντα, αφού ήθελα να κάνω λίγο, να το πω πάλι λαϊκά, τζερτζελό, άστο να πάει και δεν θα το κάνω. Ακριβώς. Οπότε θεωρήσαμε και θεωρούμε ότι είναι σοφό
έστω και την τελευταία στιγμή ο Υπουργός να προχωρήσει και να παραχωρήσει αυτή την παράταση. Θα πρέπει να γίνει σήμερα αυτό, δηλαδή ή αύριο. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Μάλιστα. Ασφαλώς. Λοιπόν, θα είμαστε να τα λέμε και με τη νέα χρονιά, να δούμε τι κάναμε, πώς πήγαμε, κύριε Λεβέντη μου. Ναι, να πούμε όμως ότι υπάρχουν κέντρα αναψυχής, τόσο μουσικοχορευτικά, τόσο και ταβέρνες και εστιατόρια τα οποία θα λειτουργήσουν. Ναι. Έχουν πάρα πολύ ελκυστικές τιμές. Πολύ χαμηλές τιμές, θα έλεγα. Ωραία. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχουν επιβάλει ούτε αυξήσεις στον υφιστάμενο κατάλογο και περιμένουμε τον κόσμο. Και ποιότητα να... όμως θέλει ο πελάτης, κύριε Λεβέντη. Ναι, καλή αυτό τιμή, είναι... αλλά μην μου ρίχνεις την τιμή και να μου σερβίρεις. Να σας πω κάτι. Αυτό για μας, αυτό για μας είναι αδιαπραγμάτευτο. Μα για σας είναι. Κάνει... Απλώς θα πρέπει να... Ναι. Και καλό είναι και ο κόσμος να κάνει τα παραπονά του και εσείς να τα λαμβάνετε με τη σειρά σας υπόψη. Γιατί ξέρετε, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά, όταν ήμουν μικρό παιδί, ξέραμε ότι εκείνη την ημέρα δεν θα ήταν το ίδιο με άλλες ημέρες. Ξέρετε τι λέω. Να σας πω κάτι. Κάτι το οποίο... να μην γινόμαστε και γραφικοί, αλλά οφείλω να το λέω. Μα πραγματικότητα έτσι έγιος ότι λέμε. Με κάθε ευκαιρία, αυτό το οποίο καλούμε συνεχώς τον κόσμο είναι να διερευνά την αγορά, πρώτα να προσελκύεται από την τιμή που του αρμόζει, γιατί υπάρχει ένα εύρος τιμών, ναι. Και να τηλεφωνά και να διευκρινίζεται τι περιλαμβάνει η τιμή την οποία καλούμε να πληρωθούμε. Αν είναι φαγητό, τι είναι το φαγητό. Αν υπάρχει και αν περιλαμβάνεται και ποτό, τι είναι το ποτό, αν είναι κυπριακό, αν είναι εισαγόμενο. Ναι, πρέπει να ξέρουμε τι παίρνουμε, τι πληρώνουμε. Και όλες τις λεπτομέρειες, ώστε να μην έχουμε αυτά τα παράπονα και τις παρεξηγήσεις που πιθανόν να προκύπτουν σε περιπτώσεις που δεν διερευνούμε και δεν διακριβώνουμε ακριβώς. Εσείς καταγράψτε τα όλα αυτά, τώρα το τι θα γίνει και το τι δεν θα γίνει, και θα έχουμε την ευκαιρία με τη νέα χρονιά να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβέντη μου, να είστε καλά. Καλή χρονιά. Ο κύριος Ορθοδό...